Φορώντας ένα μαύρο ταγέρ και έχοντας στο πλευρό της τον Άρμιν Λάσε, το οποίος μετά το ατόπιμα των προηγούμενων ημερών ήταν πιο συγκρατημένος, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ επισκέφθηκε το κέντρο συγκέντρωσης και διανομής βοήθειας προς τους πλημμυροπαθείς. Υποσχέθηκε ταχείες διαδικασίες μακριά από τη γραφειοκρατία. Διαχωρίζουμε τη βοήθεια στη μέση. Την συνδέουμε με την αρρωγή που παρήχαμε στις προηγούμενες καταστροφές από πλημμύρες. Αυτή τη φορά η βοήθεια όμως θα έχει να κάνει περισσότερο με την ανοικοδόμηση. Ακολούθως προσπάθησε να δώσει μια πιστική απάντηση για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε πλημμύρες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Καταστροφών εξέδωσαν προειδοποιήσεις. Αυτές πάνε στις περιφέρειες μετά και εκείνες με τη σειρά τους κάνουν ό,τι είναι εφικτό. Αλλά φυσικά δεν είναι εύκολο όταν έχεις, όπως το είπε και ο Δήμαρχος εξάλλου, μια τέτοια πλημμύρα όπως πριν από 700 χρόνια. Ο επίδοξος διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ και επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία υποστήριξε ότι ανάλογα φαινόμενα πιθανά θα συμβαίνουν συχνότερα στο μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό, να δημιουργήσουμε νομικό υπόβαθρο για αποκατάσταση της φύσης, να δημιουργήσουμε περισσότερες προστατευμένες λεκάνες απορροής βρόχινου νερού, οι οποίες να απορροφούν σε επίγουσα κατάσταση αμεσότερα. Υπάρχει μακρύς κατάλογος τέτοιων μέτρων. Θα χρειαστούν πολλά δισεκατομμύρια και θα είναι ο στόχος της δεκαετίας. Οι Ομοσπονδιακές Αρχές σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν τις αιτήσεις καταγραφής ζημιών μέσα στην εβδομάδα, ώστε να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες.